Κυρία Σιγανίδου, είστε δημοσιογράφος της ΕΡΤ από περασμένη Τρίτη, 11 Εκτου απολυμένη. Μπορείτε να μου πείτε τι έγινε εκείνη την ημέρα? Ακούγαμε από καιρό πολλές φήμες ότι πρέπει για να απαντήσει ο Πρωθυπουργός στις απαιτήσεις των δανειστών ότι πρέπει να βρεθεί μια μεγάλη δεξαμενή υπαλλήλων και το πιο εύκολο φήμα ήταν η ΕΡΤ. Τα ακούγαμε αυτά, αλλά δεν πιστεύαμε ότι θα γίνει με τόσο άγριο τρόπο. Την Τρίτη λοιπόν, 11 παρα 5 το βράδυ, έπεσε το σήμα. Έπεσε το σήμα, μαύρο. Κινηθήκαμε αμέσως, αφού έκλεισαν, από ό,τι μάθαμε, στον ΟΤΕ, πήγαν οι μυστικές υπηρεσίες, βγάλαν τους υπαλλήλους έξω και οι γενικοί διευθυντές, με παρουσία των μυστικών υπηρεσιών, βγάλαν τα καλώδια της τηλεόρασης από τις πολυπλεξίες. Στήσαμε μηχανήματα και κάναμε σύνδεση με το κέντρο εκπομπής στο Χορτιάτι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκπέμπουμε στο νομό Θεσσαλονίκης. Αυτό το σημείο εκπομπής το κρατήσαμε μέχρι την επόμενη μέρα στις 9 το πρωί, περίπου, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν μία εισβολή και έβγαλαν τους συναδέλφους από εκεί πάνω και με δικό τους τεχνικό προσωπικό, ίσως δεν γνωρίζω, κόψανε την εκπομπή. Συναισθηματικά όλοι μας θέλουμε να ξαναρθούμε στο γραφείο μας και να δουλεύουμε με τον τρόπο που δουλεύαμε πριν και όχι με αυτόν τον σπασμωτικό παράξενο τρόπο που δουλεύουμε νυχτημερών όλη την τελευταία εβδομάδα. Να δουλεύουμε κανονικά, αλλά σίγουρα αυτό δεν υπάρχει πια. Δηλαδή η ΕΡΤ που, την οποία υπηρετούσα 19 χρόνια, πόσοι είναι οι απολυμμένοι συμβασιούχοι της ΕΡΤ? 2.650 σε όλη την Ελλάδα. Και πόσο κόστιζε στον πολίτη η ΕΡΤ? 4 ευρώ το μήνα. Δηλαδή 50 ευρώ το χρόνο. Ναι. Αυτό που έγινε στις 11 Εκτου είναι κάτι που μάλλον θα μας πάρει καιρό να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί δεν είναι μόνο ότι περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι χάσαμε τη δουλειά μας σε μία στιγμή, είναι ο τρόπος που πάγωσε όχι μόνο εμάς και τις οικογένειές μας, αλλά και την ελληνική κοινωνία και έξω από τα σύνορά μας. Το να δεις ξαφνικά μαύρο στην τηλεόραση, να μην μπορείς να ακούς το ραδιόφωνο, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ψυχρό πράγμα. Και αν θέλετε να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, έχω θεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία όταν σηκώθηκε και άνοιξε το πρωί το Air to World και είδε το μαύρο, έντρομη μας τηλεφώνησε γιατί νόμιζε ότι έγινε πόλεμος. Δεν μπορούσε να πάει κάτι άλλο το μυαλό της, ή ότι κάποια πολύ μεγάλη φυσική καταστροφή έγινε ή πόλεμος. Το να κλείσουν έτσι τα μικρόφωνα και οι κάμερες, δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούμε εύκολα να δεχτούμε σε μια δημοκρατία. Στην Ελλάδα, στην κοινωνία ήταν ένα σοκ, ένα ξάφνιασμα το οποίο ξύπνησε μνήμες από το παρελθόν, από τη Χούντα του 1967 και πριν. Πώς είναι δυνατόν μια κυβέρνηση τρικομματική να αποφασίσει σαν μόνο κομματική? Έχει να κάνει με το πώς καταλαβαίνει ο καθένας τη δημοκρατία και την ίδια τη λειτουργία ενός κράτους και μιας κοινωνίας. Τέτοιες πολιτικές δεν περνάνε με δημοκρατικές διαδικασίες. Επιβάλλονται με σοκ και με καταστολή από εκεί και πέρα, με απειλές και με την ίδια την αστυνομία και τα ΜΑΤ που θα επιβάλλουν μετά τις επιλογές τους. Πώς το νιώσατε εσείς αυτό? Είναι σοκ. Καθυλώνει αυτό. Αλλά όταν αρχίζεις και κουβεντιάζεις με τον συνάδελφο και τη συναδέλφισσά σου, αρχίζεις να φεύγεις από την κατάσταση του σοκ και προχωράς σε μια κατάσταση οργάνωσης της αντίστασης. Γιατί οι πρώτες σκέψεις του τι θα κάνω εγώ στη ζωή μου από εδώ και πέρα, ως άνεργος, και μάλιστα χωρίς πιθανότητα εργασίας,
Είναι μαύρη σκέψη, είναι δύσκολο, γιατί η πιάτσα στην αγορά εργασία στη τηλεόραση έχει πεθάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και όποιος μένει άνεργος δεν έχει ξαναδουλέψει στη πιάτσα ποτέ. Αλλάζει επάγγελμα. Αυτό το ισχυρό σοκ το διαδέχτηκε η ανάγκη να απαντηθεί το ερωτηματικό «Τι κάνουμε μετά?». Έτσι λοιπόν οργανώθηκαν οι ομάδες λειτουργίας μέσα στον χώρο της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου και μπορέσαμε να βγούμε ιντερνετικά και στον αέρα των Ριτζιανών με αναλογικά σήματα, ακόμα και μέχρι σήμερα να εκπέμπουμε σταθερά στο διαδίκτυο και μέσω δορυφόρου που έχει δώσει η EBU. Δεν θα ήταν δυνατόν με άλλο τρόπο να γίνουν όλα αυτά χωρίς να δημιουργηστεί τέτοιο σοκ? Όχι, Βουτέκη. Ναι. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει, ότι θέλουν κάτι τέτοιο. Αυτοί θέλαν να το πουλήσουν και σαν εικόνα ότι η κυβέρνηση είναι αποφασιστική, ότι χτυπάει μια φωλιά διαφθοράς και τεμπέλιδων και ότι έχουν αποφασίσει να βάλουν τη χώρα να λειτουργεί πιο καθαρά και χωρίς να έχει αυτό το δημόσιο που υποτίθεται ότι βουλιάζει την οικονομία και τη χώρα. Έχουν φτιάξει μια τέτοια εικόνα και πάνω εκεί δικαιολογούν τις αποφάσεις που παίρνουν για ισοπαίδωση δικαιωμάτων, μισθών, συντάξεων, όλου του κοινωνικού ιστού της χώρας. Και αυτό το κάνουμε. Για να δέσεις το πλήρες σενάριο που έτσι κι αλλιώς έχουν, με ψέματα και μισές αλήθειες, να περνάνε αυτές τις πολιτικές τους και να μπορούν να πείθουν κομμάτια των εργαζομένων, να μαλώνουν με άλλα κομμάτια των εργαζομένων, να μας διασπούν και αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν θέλουν να το κάνουν καθαρά, γιατί δεν είναι καθαρές οι προθέσεις τους. Πλέον οι άνθρωποι όλοι που εργαζόμασταν εδώ, αποφασίσαμε να μην εγκαταλείψουμε το κανάλι. Παραμείναμε όλοι στις θέσεις μας και μάλιστα καθόμαστε σχεδόν όλο το 24ωρο εδώ πέρα, προσπαθώντας να βγάλουμε στον αέρα ή διαδικτυακά ή αναλογικά τις εκπομπές μας, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Εάν θα είναι προαπαιτούμενο να αλλάξει η εικόνα του μαύρου από τις συχνότητες της 3 της ΕΡΤ για να μπουν και να συζητήσουν εκ νέου οι τρεις αρχηγοί ό,τι άλλο θέλουν να συνεχίσουν να συζητούν. Και όπως είδες, δεν δόθηκε μια ξεκάθαρη απάντηση. Δεν είναι τελικά από ό,τι φαίνεται το προαπαιτούμενο αυτό, γι' αυτό και συνεχίζουμε εμείς να έχουμε μαύρους συχνότητές μας. Ο κύριος Καζάκος όμως είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Βγήκαν και είπαν ότι παίρνουμε όλοι 5.000 μισθό και 6.000 και είμαστε. Αυτοί που τα παίρνουν αυτά είναι αυτοί οι ίδιοι που κάθε κυβέρνηση διορίζει από μόνη τους. Εγώ παίρνω ένα χιλιάρικο μισθό, 1.000 ευρώ. Και δουλεύω Κυριακές, υπερορίες, αργίες, γιορτές. Δεν νομίζω ότι είναι ένας μισθός ο οποίος είναι θεόρατος. Είναι ένας φυσιολογικός και πιστεύω πλέον χαμηλός μισθός. Το κακό είναι ότι πολλοί άνθρωποι πλέον παίρνουν 500 ευρώ, πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα και αυτό που λέμε εδώ στην Ελλάδα, πολλοί χαίρονται αν πεθάνει η κατσίκα του γείτονα από το να αποκτήσουν αυτή η κατσίκα. Πιστεύετε ότι υπάρχουν άλλοι λόγοι που κρύβονται πίσω από τις επιλογές της κυβέρνησης, κάποιο κίνητρο? Δεν θέλω να πιστέψω κάτι τέτοιο. Δεν μου αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας. Θέλω να πιστεύω ότι όντως υπήρχε καλή πρόθεση να το πω. Να πω ότι υπήρχε καλή πρόθεση. Δεν θα ήθελα και κανένας μας πιστεύω δεν θέλει να πιστέψει ότι υπάρχει κάτι άλλο, γιατί τότε θα χάσουμε την εμπιστοσύνη μας. Και αν χάσουμε την εμπιστοσύνη μας, ο κόσμος είναι πάρα πολύ στους δρόμους. Άμα χάσουμε και την πίστη και την εμπιστοσύνη μας, δεν ξέρω τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό το πράγμα. Οπότε δεν θέλω να σκεφτώ ότι υπήρχε κάτι άλλο. Τότε θα πρέπει να ξαναρωτήσω ποιος είναι ο λόγος για το κλείσιμο της ΕΡΤ. Αναρωτιέμαι και εγώ ποιος είναι ο λόγος. Αυτό που σας είπα πριν. Ναι, εξυγίανση. Γιατί όμως με κλειστές κάμερες? Ο αντίλογος βέβαια είναι ότι γιατί αν σας λέγαμε ότι θα σας κλείσουμε θα κάνατε απεργία, οπότε πάλι κλειστά θα ήτανε. Υπάρχει όμως και ο δικός μας ο αντίλογος που λέει ότι εσείς λέτε ότι η ΕΡΤ ήταν η ιερή αγελάδα, ότι υπήρχε διασπάθηση δημόσιου χρήματος, ότι υπήρχε αδιαφάνεια. Όλα αυτά όμως κάποιος τα έκανε. Δεν προσέλαβα εγώ ανθρώπους που τους έδωσα 3.500 ευρώ.
δεν έδωσα εγώ παραγωγές, δεν έκανα απευθείας αναθέσεις. Οι διευθυντές που τα κάναν, κάποιος τους διόρισε, κάποιος τους κράτησε σε αυτή τη θέση. Γιατί έγινε αυτό, τι είναι οι λόγοι της κυβέρνησης, τα επιχειρήματα και τι κρύβεται πίσω από αυτό ή κρύβεται κάτι πίσω από αυτό. Ποιο είναι το κίνητρο της κυβέρνησης, το πραγματικό? Είναι αρκετά πράγματα. Να τα πάρουμε ένα-ένα, να δούμε αν μπορούμε να τα ξεδιαλύνουμε. Ένα στοιχείο είναι ότι τα τρία τελευταία χρόνια με την εφαρμογή των μνημονίων στη χώρα, τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια και τα ιδιωτικά ραδιόφωνα, περισσότερο τα τηλεοπτικά κανάλια, εξέπιπαν μόνο το λόγο της Κομισιόν και της κυβέρνησης. Ενώ η κοινωνία συνθλίβεται σε κάθε μνημόνιο που υπογράφεται, δεν βγάζουν το λόγο των πολιτών και τις ανάγκες των πολιτών στη δημόσια συζήτηση. Προσπαθούν να εξαφανίσουν την αντίσταση των ανθρώπων. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση, παρόλο που ο όρος δημόσια δεν τον εξυπηρετούσε, ήταν κρατική, με κρατική προπαγάνδα, παρόλα αυτά ήταν υποχρεωμένη να τηρεί κάποιους κανόνες σε σχέση με τον αέρα της και να μοιράσει τον χρόνο της και στα κόμματα της αντιπολίτευσης και σε κάποια κομμάτια της κοινωνίας. Φαινόταν σαν μια όαση στην έρημο, χωρίς να είναι κάτι ιδιαίτερα που πρόβαλε πολύ τα κινήματα και τις αντιστάσεις. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Τους ενοχλούσε λιγάκι αυτό. Άλλο στοιχείο μπορεί να είναι ότι θέλουν λοιπόν ένα μέσο που να το ελέγχουν απόλυτα. Τον ΕΡΤ θα είναι μια ιστορία που θα θέλουν να την ελέγχουν απόλυτα και παράλληλα, εκτός από τον έλεγχο το πολιτικό, θα πάμε στη μεταβολή των εργασιακών σχέσεων. Στον ΕΡΤ λοιπόν θα θέλουν να είναι όλες ατομικές συμβάσεις και δεν ξέρω πώς εγώ θα πάω να διαπραγματευτώ μια ατομική σύμβαση χωρίς το συνδικάτο, μόνος μου. Σίγουρα θα χάσω. Άλλος λόγος που έγινε το κλείσιμο πρέπει να είναι μετά την καταστροφή των εργασιακών σχέσεων ένα παράδειγμα, νομίζω, ως νέο πείραμα στη χώρα. Το ζήσαμε τρία χρόνια τώρα με τα μνημόνια. Δοκιμάζανε επιθέσεις συνολικές στους πληθυσμούς, είτε κόβουμε όλους τους μισθούς, όλες τις συντάξεις, κόβουμε δικαιώματα, κλείνουμε, μειώνουμε τα κρεβάτια στα νοσοκομεία, μειώνουμε τις παροχές των φαρμάκων στους συνταξιούχους ή στους ασφαλισμένους των ταμείων. Αλλά ποτέ δεν είπανε κλείνω κάτι εξ ολοκλήρου. Είναι πρώτη φορά που λένε κλείνω εντελώς έναν οργανισμό. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα παράδειγμα για να εφαρμοστεί σε κι άλλες περιπτώσεις στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι επίσης το παράδειγμα αυτό να μεταφερθεί σε διπλανές χώρες του Νότου που έχουν πρόβλημα δημοσιονομικού χρέους ή ίσως ακόμα και στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η λιτότητα ως δόγμα εφαρμογής της πολιτικής των τραπεζιτών πάνω στους λαούς δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, δεν αντέχει να αμφισβητηθεί, γιατί θα καταπέσει πλήρως. Άρα, όταν εφαρμόζω τη λιτότητα και δεν μπορώ να αποσπάσω συνένεση από τους εργαζόμενους, αυτό που μου μένει για να διοικήσω είναι η καταστολή και ο τρόμος. Όλοι πιστεύουμε δυστυχώς ότι τίποτα από αυτά δεν θα γίνει και ότι πάλι οι βουλευτές, οι υπουργοί θα βάλουν τους δικούς τους ανθρώπους και εμείς που δεν έχουμε αυτά τα φοβερά 38 μέσα θα μείνουμε απ' έξω. Εμείς το μόνο μέσο που έχουμε είναι η δύναμη της εργασίας μας. Αλλά αυτό πώς μπορεί να αποδειχθεί? Και πώς μπορεί να διασφαλιστεί. Και πώς να διασφαλιστεί και μάλιστα ακόμα και να μας πάρουν ξανά, πείτε ότι ας πούμε γίνεται αυτό, πιστεύουμε ότι θα μας δίνουν μισθούς πείνας. Χωρίς δικαιώματα, χωρίς ασφάλεια, χωρίς σχεδόν τίποτα. Πράγματα τα οποία αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πάμε πίσω. Το θέμα είναι ότι μετά από εμάς θα ακολουθήσουν και άλλα πράγματα. Θα κλείσουν νοσοκομεία. Θα πουλήσουν σε ιδιώτες τον οργανισμό ίδρευσης, το νερό. Θέλουν να πουλήσουν το ηλεκτρικό ρεύμα.
Και τι θα γίνει δηλαδή σε αυτή τη χώρα, θα δουλεύουμε όλοι, η μισή θα είναι άνεργοι και η μισή θα δουλεύουν για 300 ευρώ. Κάτι πρέπει να γίνει, κάποιος πρέπει να τα σταματήσει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ΕΡΤ. Ο κόσμος που σκέφτεται, είναι αρκετός ο κόσμος που σκέφτεται, ξέρει ότι αυτό είναι η πρώτη κίνηση. Ότι μετά θα έρθει και θα χτυπήσουν και την πόρτα του. Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση, όλα αυτά τα χρόνια, η κάθε κυβέρνηση, από τότε που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία του Μνημονίου και της Τρόικας, παίζει πολύ καλά το παιχνίδι του Διέρη και Βασίλευε. Όπου χτυπάνε ομάδες ξεχωριστά, βγάζοντας προπαγανδιστικά να λένε στην ΕΡΤ παίρνουν πάρα πολλά λεφτά, οι καθηγητές παίρνουν πολλά λεφτά, είναι τεμπέληδες, δεν δουλεύουν, και δυστυχώς υπάρχει πολλής κόσμος που τα πιστεύει και έτσι δημιουργείται ανάμεσα στον κόσμο μία πόλωση. Δηλαδή κάποιοι λένε καλά τους κάνετε, κλείνουν τους άλλους καλά τους κάνετε, και υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο είναι και αρκετά επικίνδυνο. Γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους κάποια στιγμή θα έρθει και στην πόρτα τους. Αν εγώ δεν έχω λεφτά να πάω στο σούπερ μάρκετ, θα διώξουν τον ταμείο από το σούπερ μάρκετ. Η απόφαση της κυβέρνησης δεν μιλούσε μόνο για την ΕΡΤ, μιλούσε για όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ανέφερε και μια σειρά από αυτές, και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι μετά την ΕΡΤ θα ακολουθήσουν κι άλλες. Τις έχουν υπογράψει από το πρώτο ακόμα μνημόνιο, είναι δεσμευμένοι σε αυτό, και αν δεν αμφισβητήσουν το ίδιο το μνημόνιο θα αναγκαστούν να τα κάνουν ή να τους ρίξουμε. Και ακόμα δεν λειτουργεί, κατά τη γνώμη μου κακώς. Νομίζω ότι είναι εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε αυτό. Θα έπρεπε σήμερα να εκπέμπει κανονικά η ΕΡΤ. Και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και διαδικτυακά. Το ότι δεν το κάνουν δείχνουν προθέσεις και να δημιουργήσουν τελεσμένα. Και προσπαθούν να παρουσιάσουν μια εικόνα ότι ισχύει η απόφαση της κυβέρνησης για κλείσιμο της ΕΡΤ και τις απολύσεις, και ότι αυτό που λέει το δικαστήριο, δηλαδή το Συμβούλιο της Επικράτειας, έχει να κάνει κυρίως με τη δικαίωσή τους στο να υπάρξει ένας καινούριος δημόσιος φορέας που θα εκπέμπει. Το πότε θα γίνει και με ποιους δεν το προσδιορίζω. Η απόφαση του δικαστηρίου δεν ήταν Το δικαστήριο αυτά που λέει τα λέει ξεκαθαρισμένα. Αλλά ο καθένας τα ερμηνεύει με τον τρόπο που τον βολεύει. Αμείβονται κατά τους τύπους πάρτε με λιγότερο 4803 την τέτοια. Η αλληλεγγύη που εκφράστηκε από όλο το, από πάρα πολλά κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας εκφράστηκε όχι μονάχα επειδή εγώ θα μείνω άνεργος και άλλοι 3.000 περίπου συνάδελφοί μου, αλλά επειδή δεν θα έχει ούτε εκείνο το μικρό δικαίωμα να βγει η φωνή του στο δημόσιο λόγο. Επειδή καταργείται η ενημέρωση ως αγαθό και γίνεται εμπόρευμα. Μόνο το ιδιωτικό κανάλι που θα έχει κέρδος θα λειτουργήσει στην ενημέρωση. Τέρμα το αγαθό, μόνο το εμπόρευμα. Γι' αυτό ο κόσμος βγήκε έξω στους δρόμους και με βροχή ήτανε, επέμενε κάθε βράδυ έξω από τον δρόμο να μας στηρίζει. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε η αστυνομία να επιλέξει, η κυβέρνηση μάλλον, να επιλέξει την αστυνομία να καταστήλει την κατάληψη του κτηρίου. Κερδίσαμε σε αυτό. Η καταστολή δεν ήρθε. Εγώ δεν περίμενα ότι ο κόσμος θα είναι τόσο πολύ στο πλευρό μας. Γιατί τα τελευταία χρόνια ακούσαμε πάρα πολλές φορές ότι δεν θέλω να πληρώνω ΕΡΤ, δεν βλέπω ΕΡΤ, δεν θέλω να πληρώνω το ανταποδοτικό τέλος του ΔΕΗ. Όμως, και μάλλον σε αυτό έπαιξε ρόλο ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε, ο κόσμος είναι δίπλα μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ συγκινητικό και κάθε μέρα είναι ακόμη περισσότερος κόσμος δίπλα μας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη απήχηση, είναι μεγάλη ανησυχία του κόσμου και με τον κόσμο που βλέπουμε και μιλάμε μου λένε ότι ακόμη και αν δεν ενδιαφέρομαι εγώ για τη δική σου θέση που έχασες, αναρωτιέμαι όταν τόσο άγρια μένετε στο δρόμο 2.500 άνθρωποι που υπηρετείτε ένα λειτουργήμα της ενημέρωσης, τότε εγώ τι να περιμένω τον εργοδότη μου. Είπατε προλίγο για την τρομοκρατία που είναι αυτό, που, αυτό το κλείσιμο την πρώτη φορά και ότι είναι τρομοκρατία.
Πού έχουμε φτάσει, ποιοι είναι οι λόγοι που έχουμε φτάσει εδώ για να μπορούν να γίνουν τέτοια πράγματα. Η φτώχεια που επιβάλλεται στους εργαζόμενους πληθυσμούς δεν είναι ένας σύμβουλος καλός για τη δημοκρατία. Αυτοί που κυβερνούσαν όλα αυτά τα χρόνια και έφτασαν τον κόσμο να φτωχύνει τόσο πολύ, δεν έχουν τη δυνατότητα να τον πείσουν να τους ακολουθήσει στο σχέδιό τους. Γιατί τόσα χρόνια τους ακολούθησε και είδε ο κόσμος που έφτασε στον κρεμό. Οπότε, αυτό που τους μένει είναι να τρομάξουν τους ανθρώπους. Ότι θα είναι χειρότερα εάν αντιδράσουν. Ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τη ζωή και την κοινωνική οργάνωση. Και άρα πρέπει να αποδεχτούν αυτή την κακιά μοίρα που έτυχε σαν να έπεσε πλημμύρα από τον ουρανό. Και την αποδέχεται ο λαός? Όπως έχουμε δει, ευτυχώς ο λαός δεν την αποδέχεται, γιατί η κοιλιά των ανθρώπων δεν γεμίζει με το φόβο. Θα πρέπει να υπάρξει τροφή. Για να υπάρξει τροφή πρέπει να υπάρξει δημοκρατία.